Καλημέρα, παιδες. Σήμερα είναι 28η, μια μεγάλη μέρα. Όχι. Όχι. Ο Λάρη θέλει να πει κάτι για τη μέρα. Προς το παρόν να σας πω που πάμε. Πάμε Δήμο Τριγώνου, ευθεία, στο χωριό Σπήλαιο. Δεν ξέρω πώς ήρθε η ιδέα. Τέλος πάμε εκδρομούλα. Μαζί μου έχω το Λάρη, το Δημήτρη Μπουρουτζούδη, είναι και προπονητής του Τιτάνες Fight Club, όχι Αλεξανδρούπολη, είναι Θεσσαλονίκη. Να πάτε εκεί να σας μάθει τα κόλπα αυτοάμυνας και τα λοιπά. Και τον αδερφό της Ματίνας, τον Γιώργο, δεν ξέρω αν φαίνεται, φαίνεται. Και είπαμε να πάμε μια εκδρομούλα, έρχεται και ο Χρήστος με την Νίκη από πίσω και ο Ρέστης με τον Λασιούδη θα έρθουν σε λίγο να μας βρουν. Για πες, Λάρη, για τη μέρα, τι ήθελες να πεις? Η μέρα είναι καλή, εντάξει. Χρόνια πολλά, καλή εθνική επέτειο, λίγο να θυμόμαστε και αυτούς που θυσιάστηκαν για εμάς και κάτω φασισμούς, οποιοσδήποτε φασισμός. Αυτά. Παιδες, μπαίνουμε στο φυλάκιο και δεν ξέρω αν ο Λάρη ξέρει τι κοινό έχουμε τα χωριά μας. Φυλάκιο και Ασπρομέρι. Είχε γίνει κοινό. Εντάξει. Το όνομά τους, αν θυμάμαι καλά, κάπου κάποιος μου το είπε, κάτι το ακούσαμε, το Παρατσούκλι, το ισονύμιο Τέξας. Ναι, ναι, ναι. Είμαστε τα δύο Τέξας του Εύρω. Και συνέχεια μάλλον ποιος είναι το αυθεντικό Τέξας. Απλά είχε γίνει και μία αδελφοποίηση άτυπη, αν θυμάμαι καλά, το 2008 στο φεστιβάλ του Άρδα, όπου γειτονεύσαμε τότε για πρώτη φορά οι σκηνές του φυλακίου με τις σκηνές του Ασπρονερίου, γιατί πηγαίναμε αρκετές παρές, αρκετά άτομα. Γειτονεύσαμε και έγινε μία άτυπη αδελφοποίηση που γνωριστήκαμε καλύτερα και μετά τα πίναμε μέχρι και σήμερα, δηλαδή που πάνε τα παιδιά, περνά μια χαρά. Δηλαδή έγινε Τέξας. Όσο και αν ακούγεται περίεργο, και εγώ σε ανθολόγια, ιστορικά ανθολόγια και λοιπά το διάβασα, σε αυτή την περιοχή, στην περιοχή του Τριγώνου στον Εύρο, έχουν βρεθεί με περισσότεροι μακεδονικοί και θρακικοί τύμβοι, τάφοι στην ουσία. Οι περισσότεροι από οποιαδήποτε άλλη περιοχή. Παρότι έχουμε το κάστρο του Δημοτίχου εκεί πέρα, Βυζάντιο κλπ. Στο Τρίγωνο, εδώ σε αυτή την περιοχή, έχουν βρεθεί οι περισσότεροι θρακικοί και μακεδονικοί τύμβοι. Αυτό. Να το Τέξας λέει. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Αυτά τι είναι, ρε? Λάχανα. Λάχανα. Ναι. Ω, φίλε, εδώ έχουν μεγαλύτερη παραγωγή από ό,τι Αλεξανδρούπολη. Και δεξιά, κοίτα, και δεξιά, φουλ, ε. Ναι. Μπράβο. Εδώ έρθουμε να κάνουμε vlog tourcie. Κάπου εδώ, σε αυτή την περιοχή, σπέρνουν τα σπαράκια Εύρου και έχουμε πολλές εξαγωγές Γερμανία, όπως ξέρω. Thank you.
Μια στάση στην πλάτη. Χριστάρα, τι έχεις να πεις για την πλάτη? Μόνο στρατόπεδο. Ναι, εδώ θα έρθετε δυσμενή μετάθεση, πώς τα έλεγαν αυτά, ρε. Ναι, αλλά δες τι ωραία στάση. Εδώ θα έρθετε. Ωραία στάση. Εδώ θα περιμένετε το λεωφορείο. Το ρεσπράκ τώρα δεν ξέρω αν έχει. Λογικά θα το χάσω το λεωφορείο γιατί έχει λάθος ώρα. Ναι, για να πάτε στον πολιτισμό, ξέρεις τώρα. Εδώ πάνω είναι, 2,5 είναι Βουλγαρία. Βαλκάνια. Τι γυρνάτε, ρε? Εν τω μεταξύ, ενώ ψαχνόμαστε να βρούμε λίγο πολύ τους δρόμους εδώ πέρα, βλέπω από μακριά το ύψωμα όπου είναι εκεί πέρα και το σπήλαιο. Πάτη, και είναι, σπήλαιο είναι ευθεία. Καρμπόνο καλές του Διδημοτήχου. Νάτο. Το σπήλαιο, νάτο. Ναι, ρε. Καναδάς είναι από εκεί. Ο Δήμος Τριγώνου ήταν ο βορειότερος Δήμος της Ελλάδας. Έδρα του ήταν τα δίκαια και είχε πληθυσμό γύρω στους 6.500 κατοίκους. Κατά την άποψή μου, η παρακμή του Βορείου Εύρου ξεκίνησε από Δήμο Τριγώνου. Έκλεισαν οι τράπεζες, ενώ κάποιες άλλες δημόσιες υπηρεσίες υπολειτουργούν. Δεν ξέρω τι να πω. Πρώτη φορά έρχομαι εδώ, παρόλίγο πριν να κάνουμε και μία πτήση. Εντάξει, να είναι καλά ο Γιώργος δίπλα μου. Λέει καλά τις τεταγμένες, δίνει οδηγίες σωστές. Λοιπόν, μπαίνουμε χωριό Σπήλαιο. Όπως είπα πριν, από μακριά για κάποιο λόγο, το όλο ύψωμα μου φάνηκε σαν τον Καλέ. Τώρα όσο πλησιάζουμε διαφέρει. Έρχομαι πρώτη φορά. Διάβασα μέσα από ανθολόγια ό,τι μπορούσα να διαβάσω. Έχει μία έκθεση ζωγραφικής, νομίζω, σε παλιό δημοτικό, που έχει φωτογραφίες, ένα αφιέρωμα μεγάλο από τους τύμβους που έλεγα πριν. Τώρα πάμε και ό,τι βρούμε. Μακάρι να βρούμε να φάμε. Κλειστό είναι. Πού πήρες τηλέφωνο? Όχι, ήταν αυτά τα δύο αντικριστά. Μόνο η κορυφή μείνει. Όντως. Ναι, Ολυμπία αυτό μου. Άρα μας βλέπω γυαλιά, μαράσια. Στο χωριό Σπήλαιο μπορεί να ξαναβρεθούμε, διότι υπάρχει ένας συνεταιρισμός, νομίζω λέγεται Αιγαία, και αποτελείται από κάποιες γυναίκες του χωριού που φτιάχνουν διάφορα παραδοσιακά εδέσματα. Δυστυχώς, λόγω ημέρας, όλα ήταν κλειστά στο χωριό Σπήλαιο και καταλήξαμε για Τσίπουρο στο χωριό Μαράσχη. Μιας και είναι μια ιστορική μέρα, δεν γινόταν να παραλείψουμε το σπίτι της κυράς των Μαρασίων.